της προώρησης ταξιδότησης να προχωρήσει, γιατί το έχουμε προτείνει, και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί οι απολυόμενες να μην το δέχονται. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η κοινωνική εργασία έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος. Λέει λοιπόν, υπάρχει πρόταση, φτιάξτε εσείς οι ίδιες κοινωνικές εταιρείες και πάρτε την καθαριότητα στα χέρια σας. Για πάρα πολλού άλλου. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Το λέει δύο χρόνια ο κύριος Τουρνάρας. Αφήστε με να τελειώσω, κύριε Παπαδάκη. Να δείτε τι λένε οι ίδιες. Να μην σας πω τι λένε. Κύριε Καπουράκη, η εύκολη λύση, κύριε Καπουράκη, δημόσιος υπάλληλος καθαρίστρια στο μέλλον δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Με συγχωρείτε, οι καβατζίδες των καθαριστών. Πώς θα το κάνουμε. Γιατί είναι δυνατόν το δημόσιο να έχει 80% υποχρεωτική εκπαίδευση για καμπουράκι. Άλλο να μην χάσει ο άλλος τη δουλειά του, να τον εξασφαλίσεις, αλλά δεν μπορεί να επιμένουμε ότι η σύγχρονη διοίκηση είναι να είναι δημόσιος υπάλληλος ή καθαριστής. Έχετε δίκιο ότι η τάση είναι αυτή. Έχετε δίκιο ότι η τάση είναι αυτή, αλλά όταν λες σε 10 καθαρίστες, φτιάξτε μια εταιρεία να τα βάλουμε με τους ταβατζίδες που έχουν λαδώσει το μισό δημόσιο. Τι διασφαλίζεις, κύριε Καμπουράκη, είδατε πώς κινούνται οι κοινωνικές εργασίες. Οι Δήμοι έχουν φτιάξει εταιρείες κοινωνικής εργασίας. Έχουν προτεραιότητα. Μάλιστα, λοιπόν, επιδοτούνται από την κοινωνική. Μια πραγματική ιστορία με τα θέματα των καθαριστών. Για να δείτε πώς λειτουργούν οι διαγωνισμοί για τις προσλήψεις. Τα ξέρουμε. Αφού τα βάζουμε. Γίνανε σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία 3 προσφορές από ιδιωτικά συνεργεία για καθαρίστριες. Η μία ήταν με 600 τόσα, διότι είχαν μέσα αυτοί είχαν ακόμα μια κλαδική συλλογική σύμβαση. Η δεύτερη ήταν με το κατώτερο, με 580, και η τρίτη ήταν με 511, γιατί ήταν μια εταιρεία που είχε φτιαχτεί όλες με εργαζόμενες κορίτσια κάτω από τα 25. Και επειδή λέει αναγκαστικά το δημόσιο ότι παίρνω τη χαμηλότερη, προσλάβανε την εταιρεία με τα κοριτσάκια κάτω από τα 25. Δεν προσλάβανε τα κοριτσάκια. Οι εταιρείες κοινωνικής εργασίας έχουν προτεραιότητα. Ήταν υποχρεωμένοι από το ίδιο το τι. Εάν θέλετε το δημόσιο με υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πέστε το. Λοιπόν, το δημόσιο πρέπει να έχει. Το δημόσιο πρέπει να έχει όλα. Το δημόσιο πρέπει να είναι η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει και τους καθαρίστες. Έχει και αυτούς που έχουν τα 10 διδακτορικά. Σήμερα τους διώχνει όλους. Να ρωτήσω κάτι. Δύο λεπτά για κλείνω. Τα διδακτορικά τους διώχνει στο εξωτερικό. Και τις καθαρίστες που πετάει στον δρόμο. Ο Μαϊτός που κατεβαίνει στην άξονα υποψήφιος δήμαρχος είναι αυτός του ΣΔΟΕ που μπουζούρια στον Άκη. Ναι, το στέλνει. Συγγνώμη, γιατί είδα ένα Μαϊτό και δεν ήξερα αν είναι αυτός. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην κυρία Ρίτα Ελευθερία Πικρού Μωραϊτάκη που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής. Είναι η μόνη που είναι υποψήφια σήμερα εδώ. Εγώ τουλάχιστον θέλω να βάλω.